Ονομάζομαι Φορφανίδου, είμαι η συνήγορος της Ομόντια που είναι η μητέρα του παιδιού, το οποίο έχει αποβιώσει σήμερα το πρωί στο Ίδρυμα Άγιος Τηλιανός. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 2,5 ετών. Είναι μια πραγματικά τραγική ιστορία, γιατί η Ομόντια έχει αναλωθεί σε έναν τρομερό αγώνα για να μπορέσει να πάρει την επιμέλεια του παιδιού της. Και το τραγικό είναι ότι η απόφαση αυτή βγήκε και θα ερχόταν σήμερα στα χέρια μας 2 η ώρα το μεσημέρι για να μπορέσει από αύριο η Ομόντια να έχει το παιδί της. Πρόκειται πραγματικά για μια ιστορία η οποία είναι συγκλονιστική. Είμαστε όλοι πραγματικά συγκλονισμένοι με το συγκεκριμένο συμβάν. Η μητέρα άλλαξε δουλειά γιατί της είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια, εργάζεται, διαμόρφωσε σωστά την οικία της. Η ζωή της ήταν αυτό το παιδάκι, χωρίς οικονομική δυνατότητα, πραγματικά. Όλες τις δυνάμεις και είχε και τη δική μου στήριξη και όλων βέβαια σε αυτόν τον αγώνα της, προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανατρέψουμε όπως και καταφέραμε την απόφαση που της αφαίρεσε την επιμέλεια του παιδιού. Εχθές το παιδί παρουσίασε, σήμερα το ενημερωθήκαμε γι' αυτό, ένα ζήτημα, μετήχθη με τις αμυγδαλές, είχε ένα πρόβλημα το οποίο του προκάλεσε κάποια δυσχέρεια αναπνευστική. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, του χορηγήθηκε από όσο γνωρίζω κάποια αγωγή και αφέθηκε και πάλι στο Ίδρυμα. Σήμερα με ενημέρωσαν ότι το παιδί παρουσίασε έντονη δυσχέρεια αναπνευστική στο Ίδρυμα, ότι έγιναν προσπάθειες από το ΕΚΑΒ που εκλήθη να επανέλθει, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει. Αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτό το χρόνο. Εγώ σήμερα η αλήθεια είναι ότι διαπιστώνω και ενημερώνομαι γι' αυτό. Η μητέρα μου είπε ότι κάτι είχε αναφερθεί, της είχαν αναφέρει συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι ακόμα όλα τα ζητήματα υποδιερεύνηση. Μην πω κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Την είχαν ενημερώσει ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα. Όταν το βλέπει η μητέρα. Από όσο γνωρίζω, τις είχαν πει. Από όσο γνωρίζω. Η ιστορία της μητέρας. Δηλαδή το έμαθα σήμερα όμως εγώ αυτό. Το παιδάκι το μεγάλωνε μόνη της. Υπάρχει σύζυγος, σύντροφος. Όταν είχε ενημερωθεί, έχει ένα δίκτυο φίλων τα οποία την υποστηρίζουν. Δεν έχει σύζυγο, ήταν μονογονεϊκή οικογένεια. Είχε μόνο αυτό το κοριτσάκι, πραγματικά άγγελος. Είναι πραγματικά άγγελος, ένα πανέμορφο πλασματάκι, χωρίς υπερβολή. Κάθε παιδάκι είναι αγγελούδι σίγουρα. Πραγματικά, αλλά ήταν η ζωή της. Δηλαδή, όλος ο αγώνας ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε: Θέλω να με βοηθήσεις να ανατρέψω αυτή την απόφαση. Γιατί της είχα πει: Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που μου ζητάς. Λέει: Θέλω να είσαι στο πλάι μου. Και πράγματι στάθηκα κοντά της, πράγματι. Είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη μητέρα, πραγματικά έπεσε κάτω. Είναι μια μητέρα που χάνει το παιδί της, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Πόσο χρόνια είχαν έρθει στην Ελλάδα. Ήταν που ήταν εδώ, ερχόταν το επισκεπτόμενο το παιδί. Φυσικά και ερχόταν, υπήρχε συνεργασία και του Αγίου Στυλιανού σε αυτό. Βλέπαμε κανονικά το παιδάκι, πάντα ήταν, τηρούσε το επισκεπτήριο και οι ίδιοι ήταν πρόθυμοι βέβαια στο να τη δίνουν το παιδί. Πότε ήρθε στην Ελλάδα. Η επιμέλεια της είχε αφαιρεθεί, γιατί όταν είχε γεννήσει το παιδάκι, όταν το έφερε στον κόσμο, είχε παρουσιάσει μια ταραχή, εντάξει, η οποία θεωρώ ότι συνείδε σε τέτοιες περιπτώσεις, πλην όμως έκλεινε αναγκαία εισαγγελία να της αφαιρέσουν το συγκεκριμένο παιδί για να καλύψει το παιδί.